δημόσια διαβούλευση για το πάρκο Γεωργιάδη. Και αφού ενσωματώσαμε το πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής που είχε σταθεί για να αξιολογεί τις προτάσεις της διαβούλευσης, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις εργασίες για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του. Σκληρή είναι η κόντρα Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου με φυλές του πάρκου, οι οποίες πλέον προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας με στόχο να μπλοκάρουν την ανάπλαση στο πάρκο Γεωργιάδη. Επιλέξαμε από τη στιγμή που δεν δείχνουν, ας πούμε, να καταλαβαίνουν ότι πραγματικά υπάρχει αγωνία και ότι δεν θέλουμε να γίνει σαν όλα τα άλλα υπόλοιπα πάρκα του Ηρακλείου, ο μοναδικός μνήμονας της πόλης. Αποφάσισαμε να χρησιμοποιήσουμε και νομικά μέσα, ώστε να μπλοκάρουμε τη διαδικασία που θέλει ο Δήμος να ξεκινήσει αυτό το παράλογο για μας έργο. Και προσφεύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στέλνουν το μήνυμα ότι θα ακολουθήσουν την νομική οδό προκειμένου να μην ξεκινήσουν οι επίμαχες εργασίες στη βάση της μελέτης που έχει δημοπρατηθεί. Εμείς αυτό που καταλάβαμε είναι ότι με βάση το προεκλογικό παιχνίδι που παίζεται και επειδή χρεώθηκε ο Δήμος και ο Δήμαρχος συγκεκριμένα απραξία σε κάποια ζητήματα, εντάξει, νομίζω τα είδαμε όλοι, έτσι, ειδικά με το κέντρο της πόλης, το σταυρό της πόλης, μάλλον τα έργα, δεν ξέρω, θέλει να ρεφάρει. Ξεκινώντας, ας πούμε, την ουσία το πιο πολυσυντημένο έργο του Δήμου να ξεκινήσει έτσι στο πάρκο. Δεν ξέρω, πάντως δεν είναι να αλλάξουμε το πάρκο για να κάνουμε προεκλογικά παιχνίδια. Εμείς το έχουμε πει από την αρχή αυτό, θα το πάμε μέχρι τέλους. Ακόμη υποστηρίζουν ότι ο Δήμος Ηρακλείου προσπάθησε να ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου, διοργανώντας μια διαβούλευση, η οποία όμως δεν αφορούσε την ουσία της παρούσας φάσης του έργου. Όλες οι αλλαγές αυτές, ναι, αφορούν τη διαχειριστική μελέτη. Δηλαδή, κατόπιν μόλις γίνει το έργο, μετά, ας πούμε, για τα επόμενα χρόνια, ότι θα γίνουν αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή. Ήταν κανονικά για στάχτη στα μάτια του κόσμου. Μετά τις αντιδράσεις θα γίνει ο διάλογος. Δηλαδή, πιο πριν θα μπορούσαν πολύ εύκολα στη σιωπή να κάνουν τα σχέδιά τους. Αλλά δυστυχώς για αυτούς, ευτυχώς για εμάς, υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που το θεωρεί το αγαπημένο του μέρος στο Ηράκλειο. Είναι ο μοναδικός πνεύμονας. Ένα πάρκο που σφίζει από ζωή, το ξέρουν όλοι αυτό. Και ευελπιστούμε κάποια στιγμή να το καταλάβουν, να ξαναδώσουν την άδεια να λειτουργήσει το αναψυχτήριο που υπήρχε. Το πάρκο Γεωργιάδη δεν θα θυμίζει σε τίποτα τον ελεύθερο χώρο πρασίνου που αγαπήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, υποστηρίζουν οι φυλές του πάρκου, οι οποίες συνεχίζουν την προσπάθεια συλλογής υπογραφών από δημότες για την αίτηση ακύρωσης και την αίτηση αναστολής που θα κατατεθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το πάρκο θεωρούμε ότι χρειάζεται φροντίδα. Χρειάζεται καθημερινή φροντίδα, χρειάζεται καθαριότητα, χρειάζεται υποστήριξη, χρειάζεται αλλαγές ενδεχομένως σε κάποια σημεία, ακόμα και στην παιδική χαρά, για θέμα ασφάλειας των παιδιών. Χρειάζεται συντήρηση και καθαρισμό, χρειάζεται πράγματα, αλλά δεν χρειάζεται αυτό που θέλουν να κάνουν.